Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση της απεργίας στην ΔΕΗ. Εξυγχρονίζεται η νομοθεσία για την απασχόληση των ανηλίκων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουγγαρίας αποδέχεται τον πολυκομματισμό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και είναι συνομιλίες... γίνονται αυτή την ώρα μεταξύ των εκπροσώπων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Ομοσπονδίας της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να λυθεί η απεργία που συνεχίστηκε σήμερα για τέταρτη μέρα. Η συνάντηση αυτή αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η τρίτη, καθώς προηγήθηκαν συναντήσεις χθες βράδυ και σήμερα το πρωί, κατά τις οποίες όμως δεν έγινε δυνατό να υπάρξει συμφωνία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα που επικρατεί σε αυτές τις συναντήσεις είναι θετικό. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ η απεργία παρατάθηκε ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας δημιουργήθηκαν και σήμερα αρκετά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και η ΔΕΗ συνιστά στους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες και να περιορίσουν τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες της αιχμής. Από την διοίκηση της ΕΡΤ, ανώνυμος εταιρεία, ανακοινώνεται ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές στην εικόνα της ΕΤ1 και της ΕΤ2 οφείλονται στις ανομαλίες της ηλεκτροδότησης από την απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Χιλής και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Κλοντομίρο Αλμέιδα, πρόκειται να επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας με πρόσκληση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Την πρόσκληση μετέφερε στον κύριο Αλμέιδα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτζής, που συναντήθηκε με τον γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Χιλής στο Ανατολικό Βερολίνο. Ο Κλοντομίρο Αλμέιδα, που αποφυλακίστηκε πριν από ένα μήνα από τις φυλακές της Χιλής, όπου κρατούνταν από το καθεστώς του Πινοτσέτ από το 1973, εξέφρασε τις προσωπικές του ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την συμπαράστασή τους στον αγωνιζόμενο χιλιανό λαό και στον ίδιο προσωπικά κατά τη διάρκεια της πολυετούς φυλάκησης του. Συνομιλίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Χόσνι Μπουμπάρακ, είχαν το πρωί στο Κάιρο οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, που συναποτελούν την τρόικα της κοινότητας και οι οποίοι επισκέπτονται χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να διερευνήσουν την πιθανότητα σύγκλησης παρέμβασης της κοινότητας για μια εξέβρεση λύσης του Μεσανατολικού. Η απεσταλμένη μας Μένη Παπαδοπούλου μεταδίδει. Η Αιγύπτος, η μόνη χώρα στον αραβικό κόσμο που διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και μια χώρα με πρόσφατα πολύ αναβαθμισμένο το κύρος της στον αραβικό κόσμο, είναι η δεύτερη χώρα που επισκέπτεται σήμερα η Τρόικα της ΕΟΚ, δηλαδή η Υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Γαλλίας. Σήμερα εδώ στο Κάιρο οι τρεις υπουργοί έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο Μουμπάρακ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενώ όμως η Τρόικα της ΕΟΚ και ιδιαίτερα ο Προεδρεύων Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών συνέχισε και σήμερα να υιοθετεί χαμηλούς και διακριτικούς τόνους για να προσδιορίσει τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους των 12 στο Μεσανατολικό, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ εντυπωσίασε τους συνομιλητές του και τους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την ποιοτική αλλαγή στην κοινοτική θέση ως χρυσή ευκαιρία της ΕΟΚ, προσδιορίζοντας έτσι το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΟΚ στην περιοχή. Στόχος και των σημερινών διαβουλεύσεων στο Κάιρο, πρώτα με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και αργότερα με τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών Ασμάτ Αμπντέλ Μαζίμπ, ήταν η αλληλοενημέρωση, από την οποία κατέστη σαφές ότι και στην Αίγυπτο κυριαρχεί μια νέα συλλογιστική. Ο Πρόεδρος Μουμπάρακ τόνισε, όπως είπαμε, τη σπουδαιότητα του ρόλου της ΕΟΚ στην επίλυση του Μεσανατολικού και συμφώνησε με τους συνομιλητές του στην ανάγκη σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος θεωρείται βέβαιο επίσης ότι ενημέρωσε τους υπουργούς εξωτερικών της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Γαλλίας για τη χθεσινή συνάντησή του με τον Γιασέρ Αραφάτ.
Η μοναδικότητα της Αιγύπτου ως χώρας που έχει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ κατέστησε την επίσκεψη της Τρόικας στο Κάιρο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αποδοτική. Τώρα πια, καθώς οι εμπειρίες και εκτιμήσεις της Τρόικας θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας στη Μαδρίτη την Τρίτη, οι 12 θα είναι έτοιμοι για ενημέρωση όχι μόνο του αμερικανικού παράγοντα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών κ. Μπέικερ στην Ευρώπη, αλλά και για μια ανταλλαγή απόψεων με τον Σοβιετικό Υπουργό Εξωτερικών Έντουαρντ Σεβαρντνάντζε στις αρχές του ερχόμενου μηνός στη Βιέννη. Όλα δείχνουν πως έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση από την εποχή της διακήρυξης των 12 στη Βενετία μέχρι τη διάσκεψη κορυφής της Ρόδου τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου ο νέος κοινοτικός ρεαλισμός, ένας ρεαλισμός που πάντα χαρακτήριζε την ελληνική θέση στο Μεσανατολικό, έδωσε το πράσινο φως στην Τρόικα των Υπουργών για να αρχίσουν επαφές με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη Μεσανατολική διαμάχη. Ήδη απόψε οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας βρίσκονται στη Δαμασκό, όπου αύριο θα έχουν συνομιλίες με τον πρόεδρο Άσαντ. Εξυγχρονίζεται η νομοθεσία για την απασχόληση των ανηλίκων. Το νομοσχέδιο που φέρνει τον εξυγχρονισμό στη σχετική νομοθεσία θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Σπύρος Φαναριώτης, θα μας πει περισσότερα. Εξυγχρονίζεται και ανανεώνεται η νομοθεσία που αφορά την απασχόληση των ανηλίκων. Το νέο νομοσχέδιο για την απασχόληση των ανηλίκων θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τη σύσταση Υπουργείου Τουρισμού. Με το νέο νομοσχέδιο, απαγορεύεται η απασχόληση των ανηλίκων κάτω των 15 χρόνων σε οποιαδήποτε εργασία, ώστε να μπορούν να περατώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Απαγορεύεται η απασχόληση των ανηλίκων ως και 18 χρόνων σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία. Απαγορεύεται για τους ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια ή τεχνικές σχολές, η εργασία πέρα από 30 ώρες την εβδομάδα, καθώς και η υπεροριακή απασχόληση. Παρέχεται ειδική πρόσθετη άδεια σε μαθητές και σπουδαστές ανήλικους για να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Διασφαλίζεται η κατάλληλη και λεπτομερή δωρεάν ιατρική εξέταση του ανήλικου πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας. Οι εξετάσεις θα γίνονται από το ΕΣΥ και το ΙΚΑ που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας της επιθεώρησης εργασίας. Επίσης, χορηγείται βιβλιάριο εργασίας και προβλέπεται ο καθορισμός ειδικών ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για ορισμένες εργασίες. Τέλος, καθιερώνεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και στις περιπτώσεις απασχόλησης ανηλίκων. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή συζητήθηκε το νομοσχέδιο και ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιώργος Παπάς είπε ότι η νομοθεσία που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι από το 1912. Οι σημερινές όμως αντιλήψεις για κοινωνική προστασία δημιουργούν χρέος στην πολιτεία να σταθεί με διαφορετικό πνεύμα στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ο εισηγητής της μειοψηφίας, κ. Δαμιανός, είπε ότι το κόμμα του συμφωνεί επί της αρχής, αλλά υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο εκπληρώνονται αναληφθήσεις υποχρεώσεις διεθνών συμβάσεων. Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Διαμαντής Μαυροδόγλου, είπε ότι το νομοσχέδιο έχει σοβαρές ελλείψεις και υστερεί σε σχέση με τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των πολιτικών λεωλεών. Ο Υφυπουργός Εργασίας Πέτρος Μόραλης, μιλώντας για το νομοσχέδιο, τόνισε ότι με αυτό εκφράζεται η βούληση της κυβέρνησης για ανανέωση και εξυγχρονισμό της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την απασχόληση των ανηλίκων. Είναι μια πρόσθετη κοινωνική προστασία. Αφού αναφέρθηκε στις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Μόραλης επεσήμανε τις αυστηρές ποινικές και διοικητικές ευθύνες για όσους παραβαίνουν τον νόμο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Μαρούδας απίφθινε απόψε χαιρετισμό στην τρίμερη συνάντηση των περιφερειακών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας που πραγματοποιείται στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ο κ. Μαρούδας άκουσε τα αιτήματα των προϊσταμένων των περιφερειακών σταθμών, υπογράμμισε ότι άρχισαν οι διαδικασίες για να επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα του τεχνικού εξοπλισμού και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Ανώνυμος Εταιρεία, Αντώνης Κοβέως, τόνισε τη σημασία του έργου των περιφερειακών σταθμών και είπε ότι η διοίκηση της ΕΡΤ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακοί σταθμοί, ώστε να είναι καλύτερη και αποδοτικότερη η λειτουργία τους. Στη σημασία του έργου που προσφέρουν οι περιφερειακοί σταθμοί, αναφέρθηκε εξάλλου και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΑ, Στρατής Καράς,
καθώς και ο Διευθυντής των Περιφερειακών Σταθμών Νίκος Σταμπακίδης. Στην έναρξη των εργασιών παραβρέθηκαν ακόμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ και της ΠΟΣΠΕΡΤ. Υποχωρεί από απόψη η κακοκαιρία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες το τελευταίο 24ωρο μειώνονται. Σήμερα όλα τα δρομολόγια των επιβατικών οχηματογωγών και των αεροπλάνων έγιναν κανονικά. Προβλήματα λόγω χιονοπτώσεων αντιμετωπίζουν μόνο τα αυτοκίνητα που κινούνται στους εθνικούς δρόμους Λαμίας Καρπενησίου και Τρικάλων Ιωνίνων. Αλυσίδες χρειάζονται τα αυτοκίνητα που κινούνται προς τα χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, του οποίου οι πίστες λειτουργούν κανονικά και στην περιοχή της Κατάρας λόγω παγετού. Λεπτομέρειες για τον καιρό θα μας δώσει τώρα ο μετεωρολόγος Γιώργος Μελανίτης. Καλησπέρα σας. Από ό,τι φαίνεται, η εξασθένιση των ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου θα συνεχιστεί και αύριο και έτσι θα έχουμε μόνο τοπικά τα 6 μποφόρ και αυτά στο νότιο Αιγαίο. Κατά άλλα, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μια άνοδο γύρω στους 3 βαθμούς, αλλά προσοχή γιατί και πάλι τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και θα σημειωθεί παγετό σε όλη την υπηρετική χώρα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Κατά άλλα, θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό σε όλη τη χώρα όπως θα δούμε. Και μια ματιά στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Όπως βλέπετε, υπάρχει ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στην Μεσόγειο και στα Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός ο συνδυασμός θα εξασθενήσει και το αίτιο της εξασθένησής του είναι αυτό το μέτωπο που κινείται νότια-ανατολικά και ρίχνει τις πιέσεις στα Βαλκάνια. Σήμερα το μεσημέρι στις 2 ώρα Ελλάδας οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά καλές στην Δυτική Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Η πιο χαμηλή ήταν στη Μόσχα με μείον 3 βαθμούς. Εδώ στην Αθήνα είχαμε 9, ενώ στη Ρώμη είχαμε 13 βαθμούς. Την ίδια ώρα στη χώρα μας είχαμε θερμοκρασίες με αρκετές ποικιλίες. Πάντως οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες ήταν στη Δυτική Ελλάδα, όπως βλέπουμε. Αναλυτικά λοιπόν, για αύριο Δευτέρα, στην αρχή ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Μετά το μεσημέρι όμως, τα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι παντού, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, 4 με 5 στο Αιγαίο και τοπικά 6 στο Νότιο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία που θα σημειώσει μια άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κοιμαθεί στα κεντρικά και βόρεια παιδινά. Από μείον 5 βαθμούς ελάχιστη μέχρι 10 βαθμούς μέγιστη, στα νότια υπηρετικά παιδινά από 0 μέχρι 13, στο Ιόνιο από 5 μέχρι 15 και στο Αιγαίο από 6 μέχρι 12 βαθμούς. Στην Καλαμάτα προβλέπεται έθριος ο καιρός, η άνεμη θα